Το μεταναστευτικό, για να βλέπει. Κοίταξε, το μεταναστευτικό. Εμεί έχουμε μια θέση η οποία εκ των πραγμάτων δυστυχώ δικαιώνεται. Δυστυχώ δικαιώνεται. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφέθηκε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανενεργό. Δεύτερον, βασίστηκε σε μια. Δεν θα την πω κατάπτυστη, θέλω να με. Εντάξει, εντάξει. Αποχαιρετώ και. Ναι. Αποχαιρετούμε και το καλοκαίρι. Σε μια όμω άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Η οποία έχει αντάλλαγμα και η οποία λύγει τώρα και λύγουν και τα λεφτά και ήταν πάντοτε και συνδυασμένη με ευρύτερε απαιτήσει γεωπολιτικέ και γεωστρατηγικέ τη Τουρκία, των συμμάχων τη και δυστυχώ των συμμάχων μα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται κάτω από συνθήκε ανακατοσούρα πολύ μεγάλη ε, λόγω Brexit σε ένα πολιτικό επίπεδο, όπου ο καθένα θέλει να εμπορευτεί το μεταναστευτικό σαν ένα κομμάτι μια πολιτική από την οποία κάτι βγάζει. Από την ώρα που οι πρόσφυγες γίνονται μάρκα και παίζουν σε ένα τραπέζι σχεδόν χαρτοπεκτικό, εκ των πραγμάτων αποκλείεται να ωφεληθούν. Η, ε, η απέτηση του, του κόμματο αυτή να μεταφερθούν πρώτα απ' όλα από τα επιβαρημένα άθλια, άθλια νησιά. Γιατί το νησί δεν είναι μόνο μια τουριστική μονάδα. Ε, δεν πάβει να είναι ένα χώρο στον οποίο η θάλασσα γύρω-γύρω το κάνει πιο περίκλειστο. Και με άλλου είδου απαιτήσει κοινωνικέ και. εδώ δεν έχουν συγκοινωνίε τα περισσότερα νησιά. Μην, μην η πάμε εκτόνω, το κτίριο για ψαροδάκι. Εκτόνω, ναι, η, η εκτόνωση δεν είναι ίδια. Η... η δραστηριότητα δεν είναι η ίδια. Ο χειμώνα δεν είναι ίδιο με το καλοκαίρι. <laughs> αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι εγκλωβισμένοι. Πρέπει να μεταφερθούν σε δομέ, στον Ασπρόπυργο, στον Καραβόμηλο, στο... <laughs> στο... όπου πρέπει να μεταφερθούν. Με που να είναι οι συνθήκε ανθρώπινε και πρέπει τάχιστα να εξεταστούν να εφοδιαστούν με τα χαρτιά και να φύγουν για τους προορισμούς τους. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να ξαναγίνει αυτό που λένε οι ίδιοι οι πρόσφυγες ότι ήθελαν να είναι ένα πέρασμα. Αυτό Από που... την ώρα λοιπόν που γίνεται πέρασμα. Δεν μπορεί να... Οδηγείται μια πολιτική στον εγκλωβισμό και στη φυλάκισή του. Προσέξτε, έχετε από τη μία μεριά την Τουρκία, και έχετε και από την άλλη μεριά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο εγκλωβίζουν. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω το ρολόι, να πάμε στην Ιδωμένη, να πάμε στο Βίζα να, να, πάμε στι χώρε που πλήττουν. Να με του Ευρωπαίου. πρώτα απ' όλα με το, με το Δουβλίνο, με το Δουβλίνο, με τη συμφωνία του Δουβλίνου. Η καταστροφή είναι η συμφωνία του Δουβλίνου. Όπω και μία σειρά από συμφωνίε που κατά καιρού έχουμε κάνει. Καταστροφική είναι επίση η συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Μόλι χαλάσουν οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία Προσέξτε που χαλάνε. Χαλάνε στο επίπεδο των προσφύγων. Δεν χαλάνε στο επίπεδο των συμφωνιών. Εδώ μιλάμε για τα αεροπλάνα και αν θα πάρουν και θα πάνε με του Ρώσου, αν θα πάνε με του Αμερικάνου. Και από κάτω οι Γερμανοί έχουν υπογράψει με του ε, Τούρκους μόνο τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ χάσει τον αριθμό. Παραπάνω από 40 συμφωνίε. Εμπορικέ. Ε, ε, όχι. Στρατιωτικού εξοπλισμού. Όχι απλώ εμπορικέ. Και εμπορικέ. με Τουρκία δεν μπορεί να εγώ Δεν ξέρω τι άλλο. δηλαδή, δηλαδή όταν βάζει τη χώρα στο στόχαστρο που λέμε εμεί και τη βάζει και λόγω τη νατοϊκή πολιτική τη βάζει στο στόχαστρο τη βάζει και στο επίπεδο τη κοινωνικοκαθημερινότητα ε, ζωή. Εκ των πραγμάτων. Με την Τουρκία δεν χρειάζεται όμω μια συμφωνία για να μειωθούν οι μεταναστευτικέ και προσφυγικέ ροέ χώρα. Δεν χρειάζεται μας. μια συμφωνία με την Τουρκία στο επίπεδο τι θα κάνει στου πρόσφυγε που φτάνουν εκεί. Το χρειάζεται, να αυτή χρειάζεται, κατάσταση. χρειάζεται μια αλλαγή πολιτική που δεν παράγει πρόσφυγε. Όταν έρχεται η Τουρκία και σου λέει ότι ετοιμάζομαι να επέμβω πάλι στη Συρία και περιμένω άλλα 4 εκατομμύρια και άρα λίγη συμφωνία. Και προσέξτε καλά, γιατί ο καιρό είναι λάδι και θα είναι και μαλακό ο Σεπτέμβρη και θα φορτώνω καραβιέ σα τη στέλνω. Όταν την άλλη την η, ηρωίδα γυναίκα την πιάσανε και την βάλανε φυλακή, όταν κατάσχεται το γερμανικό πλοίο από Ιταλού, όλοι αυτοί είναι σύμμαχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμμαχοι στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, σύμμαχοι στον ΟΑΣΑ, σύμμαχοι εδώ, σύμμαχοι εκεί, σύμμαχοι παραπέρα και άμαχοι. Πληρώνουν το μάρμαρο. Δηλαδή, έρχεσαι, και λε ότι εκ των πραγμάτων για να το αντιμετωπίσω θέλω αλλαγή πολιτική. Και βέβαια, δεν μπορεί να δημιουργείται η Μόρια και αυτό να θεωρείται φιλοξενία. Και σα θυμίζω ότι έχουμε παίξει με του πρόσφυγε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο ζέχνει από πάνω μέχρι κάτω περισσότερο από ότι ζέχνει η ταινία του, του Γαβρά. Ναι. <laughs> ζέχνει από βλέπουμε, πάνω μέχρι κάτω. Σα μιλάω για. Ε, με, με, ξεχάσατε ότι ξεκινήσαμε με του ήρωε τη Μόρια, με τι τρει γιαγιάδε τη υπέροχη, από τι οποίε η μία δεν ζει πια. Με την κουβέντα θα έρθει ο Όσκαρ, περάσαμε και από τον Πάπα, μέχρι και ο Πάπα ήρθε και η Μόνικα Μπελούτση ήρθε και εγώ δεν ξέρω ποιο άλλο ήρθε. Δηλαδή, ε, αστειεύομαι. Με. Λοιπόν, με, με καταλαβαίνει, δηλαδή σαρκάζω, δεν αστειεύομαι. Ε. Δηλαδή, δεν σηκώνει αστεία, αυτό, μόνο σαρκασμό. Λοιπόν, δεν μπορεί οι συνθήκε, οι οποίε είτε καπακώνουν το πρόβλημα, είτε φτιάχνουν μια μερίδα περιφερόμενων εξαθλειωμένων πληβίων. Να δι... Τώρα μπαίνει και λιγάκι ο τρόμος μέσα, πιάσαμε και 6-7 τζιχαντιστέ. Ναι, ναι, η τελευταία εξέλιξη. Αξίμα να, να κοιταχτούμε σε μια γειτονιά χρόνο, και σε μια κοινωνία θα αρχίσουμε να λέμε έχει 5-6-7 μολαμόγια, έχει 5-6-7 τρομοκρατε εχει έχει 5-6-7 να φτιάξουμε μια γριάδα στη γειτονιά. Και να αρχίσουμε με εκείνο το μύθο ότι οι Έλληνε είμαστε υπεράνω, δεν είμαστε ρατσιστέ, είμαστε και παράνομοι. Άρα η κυβέρνηση με σε αυτόν τον τρόπο βαθμό, δημιουργεί όλα, ένα κοινωνικό αυτοματισμό, α πούμε. Απολύτω. Και, και πάμε και σε μια συνέχιση μια πολιτική. Δεν διαφέρει. Ξέρετε, όταν ο δρόμο είναι στραβό και κακό και επικίνδυνο, το να είναι χαλίκι και να είναι άσφαλτο δεν σε απαλλάσσει ούτε από τον κίνδυνο του ατυχήματο. Και δεν σε απαλλάσσει και από το ενδεχόμενο να βρεθεί ο ασυνήθιστο οδηγό που θα σε χτυπήσει και θα σε αφήσει τον δρόμο. Και από τι φορέ. Οι Έλληνε είναι αλληλέγγυοι όμω προ του πρόσφυγε, και συγκεκριμένα εδώ βλέπουμε κάποιε αντιδράσει. Ο όσα λένε δεν είναι αλληλέγγυο. Είναι αλληλέγγυος. Λοιπόν, 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 δάξει σε, δάξει μια ναι. σε μια μεγάλη του μερίδα. Προσέξτε, σε μια μεγάλη του μερίδα. Δεν ναι. είναι αλληλέγγυο στο σύνολο. Σα θυμίζω δομέ φιλοξενία ε, 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 κέντρων απεξάρτηση και δεν είναι. Είναι όμω ένα λαό ο οποίο εύκολα μετατρέπει. Το σύνολο της αγροτικής του παραγωγής σε καναβη. Ναι, ναι. Σε χρόνο μηδέν. Προσέξτε, δηλαδή, δεν είναι. είναι έχω, έχει καλλιεργηθεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε μορφή συλλογικότητα να χτυπιέται. Κάθε μορφή συλλογική δράσης να θεωρείται εξορισμού ή υπόπτη ή κάτι που πρέπει να παταχθεί. Και ότι κάτι μέσα πάντα υπάρχει. Και ότι και κάτι δηλαδή, δεν είναι Μιλάμε για μεγάλο στομα ε, μεγαλόστομα, για αναπτύξει, για τούτα, για εκείνα, για τα άλλα και στην πραγματικότητα υπονομεύουμε ο θάνατο στη ζωή μου, όποιο βρει την καλή, όποιο βγει έξω και πάμε να φτιάξουμε μια ψεύτικη συλλογικότητα την οποία δεν μπορεί να τη φτιάξει πια ούτε στι ομάδε. Δηλαδή δεν μπορείτε να τη φτιάξετε ούτε στι ομάδε. Δηλαδή ούτε στι ομάδε, ούτε στι κερκίδε. Το λέω γιατί είμαι σε ένα κανάλι το οποίο ασχολείται και με τα αθλητικά. Και... Υπάρχει και κανάλι που δεν ασχολείται με τα αθλητικά. Έχουν αρχίσει και έχουν και αθλητική ταυτότητα. Τα τα κανάλια, καταλάβατε. Όχι, εντάξει. Δεν. Προσταγω... Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, Στην Γιάννα. Ελλάδα η μπάλα. Ε... Είναι και όχι. Τι κάνουμε τώρα, δεν έχουν είναι. Έχουν αντιστραφεί οι όροι. Μια ζωή μεγάλωσα ακούγοντα μην ποδοσφοροποιούμε την πολιτική ζωή. Είναι καιρό να αρχίσουμε να λέμε: Μην πολιτικοποιείτε το, το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, <Κι> ε, θέλω να αλλάξουμε κλίμα. Θέλω να πάμε σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και κορυφώθηκε χθε. Αλλάζει με, το κλίμα. Και, όχι, κλίμα συζήτηση εννοώ. Δεν αλλάζει το κλίμα. Σελίδα. Ε, πάμε λίγο στα κλειπτά του Παρθενώνα. Αστιαύτηκα, γι' αυτό σου λέω: Αλλάζει το Δεν κλίμα. κλίμα. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή το κάποτε. Έτσι, ναι. Επί δεκαετία. Για, να, για να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ε, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Λοιπόν, ήταν γκάφα. Ε, Απαξιώ αν χαρακτηρίσω την υπόθεση αυτή, mm -hmm. διότι είναι εκ των όνων είναι κατά την άποψή μου ένα επικοινωνιακό διωγγωμένο τρίκ. Δεν δηλαδή, έχει καμία σχέση με πολιτισμική, πολιτιστική, πολιτική αυτό το πράγμα έτσι όπως ξεσπάει αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα. Προσέξτε, δεν υπάρχει μισός Έλληνα που να μπορεί να ενημερωθεί αυτή τη στιγμή τι θα σημάνει ενδεχομένως το Brexit για το Κυπριακό λεω. Το Brexit για τη διανομή των ενεργειακών πόρων. Το Brexit για τι εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Το Brexit για την αλλαγή των σχέσεων και των συσχετισμών μέσα στο ΝΑΤΟ. Τα λεφτά από την τσέπη, η ιστορία, αν ο Τζόνσον ε, και όποιοι άλλοι κάνουν αυτό. Τι συμβαίνει με το δημοψήφισμα που πάει να ανατραπεί με έναν άλλο τρόπο που σαν ανατράπει και εδώ και δεν άνοιξε μύτη και δεν άνοιξε τίποτα. Και ξαφνικά ασχολούμαστε με το αν είναι ενοικίαση ή ιδιοκτησία. Κάτι το οποίο είναι πάγιο αίτημα, το ξέρει όλο ο κόσμο, το οποίο έχει εγκαταληφθεί ω θέση και ψυχολογικά από του Έλληνε. Έχει αντικατασταθεί με άλλα πράγματα. Δεν ασχολήθηκε κανένα με τα γλυπτά του Παρθενώνα και τα τελευταία χρόνια έχω σκάσει να βλέπω που θα μπει το πιο ακριβώ με άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πιο άγαλμα του βγάλαν την πινακίδα και τι έχει συμβεί. Και παίξαμε την ελληνικότητα, το έθνο, την πατρίδα. Πέρασε η επέτειο τη μικρασιατική καταστροφή. Και δεν είδα μισή κουβέντα από το στόμα των πολιτικών. Πάμε να γιορτάσουμε το 1821 και πάμε να το γιορτάσουμε με, με guest star. Mm. Και αντιμετωπίζουμε ξαφνικά τα μάρμαρα του Πορθερόν ως guest star. Πολιτική θέση είναι. Νομίζω η δική μας σωστότερη. Όταν θες να διεκδικήσεις την επαραφορά των πολιτιστικών θησαυρών των κλεμμένων από απικιοκράτες τότε, νυν, αΐ και επόμενου. Δείτε αυτό έχει συμβεί και στο Ιράκ. Mm -hmm. Δεν υπάρχει, έχουν ληστέψει το Ιράκ και οι Αμερικάνοι και έχουν αποκτήσει και εγώ δεν ξέρω τι πρόσβαση. Έχουν ληστέψει το Αφγανιστάν, έχουν ληστέψει τα πάντα. Οι Γάλλοι, δηλαδή οι Γάλλοι σύμμαχοί μα, τώρα έχουν αφήσει τίποτα όρθιο από την Αίγυπτο. Για να είμαστε και σοβαροί. Είναι πρώην απικίε των Ευρωπαίων που σήμερα έχουν τα λεφτά που δανείζουν οι ίδιοι τι χώρε που έχουν ληστέψει. Για να έχουμε και μια συνέστηση. Η σωστή πολιτική είναι, εάν έχει μια πολιτική επαναφορά αυτών των πραγμάτων, την έχει για όλου. Την έχει για όλα τα μουσεία. Την έχει με έναν τρόπο συγκροτημένο. Έχει παρεμβάσει εκεί που πρέπει. Με μια συνεχή επαναφορά του ζητήματο στον ΟΗΕ. Το κοιτά, το αξιοποιεί, το κουβεντιάζει. Ε, και τώρα ξαφνικά του πήρε ο πόνο, δεν με πείθει κανένα. Μήπω όμω τελικά τη διαγκάφα. Δεν πήρε ο πόνο για τον Παρθενώνα. Ούτε το, την. Αυτή. Ο, θυμηθήκαν την τη Μελίνα. Αυτή η συζήτηση. Αυτό. Αν δεν ήμασταν κοντά την 3η Σεπτέμβρη, θα θυμόταν κανένα τη Μελίνα. Σε, σε τίτλου δηλαδή μόνο είμαστε. Ακούστε στην Ελλάδα. Ε, δεν ξέρουμε την ιστορία των δρόμων μας, Εντάξει. Δεν ξέρουμε την ιστορία των δρόμων μας. <laughs> και δεν νομίζω ότι κάποιανού του έρχεται στο κεφάλι που του πλημμύρισαν τα βρελίσια και πλημμύρισε η οδό Μελίνας Μερκούρη. Λοιπόν, άμα μένουμε σε τέτοιου είδους ταφοπλακέ προσεγγίσεις, Ναι, 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 ναι. ναι. Ξέρετε, μόνο το, το μνήμα. Ναι. Αλλά όχι η μνήμη. Ε, είναι πολύ δύσκολο να παίζεις με αθάνατα έργα και να τα λες και πολιτισμό. Το πολιτισμό είναι κάτι που το υπερασπίζει. Το υπερασπίζει στην καθημερινότητά σου. Το υπερασπίζει στα σχολεία σου. Το υπερασπίζει στην παιδεία σου. Το υπερασπίζει στι συζητήσει. Ε, ε, δεν μπορεί να είσαι η πατρίδα τη διαλεκτική και να μιλά με μία δημαρχή, ένα πανικόβλητη που τη λένε ξαφνικά ότι θα σου έρθουν πρόσφυγε και νομίζει ότι θα γίνει κατάκτηση και φαντάστηκε αμέσω τον καραβόμιλο σε μόρια. Προσέχετε τι σα λέω. That's. Διότι δεν υπήρξε ούτε καν μία στοιχειώδη. Επικοινωνία. Είπαμε να πάει fast track αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Μην μπορώ τώρα τίποτε βαρύτερο από αυτό. Αλλά το fast track δεν σημαίνει πήρα μια μπουλντόζα και περνάω πάνω από τα πτώματα κυρίως των εργαζομένων.